Και το τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον πολύ βαρύ καύσωνα που μα ταλαιπωρεί ήδη όλου όπω έχετε αντιληφθεί και που είναι ορατό το ενδεχόμενο να κρατήσει ακόμη περισσότερε ημέρε. Ο μετρολόγο μα, ο κλάρχο Μαρουσάκη, εδώ. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε. Σε εξέλιξη νίκη το πολύ ισχυρό κύμα κάψωνα. Ήδη έχουμε τα πρώτα 40 διάρκεια και 43 διάρκεια στη χώρα μα, ειδικά στη δυτική πυροτική χώρα. Και αυτό που πολύ σωστά τόνισε ότι δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα ολοκληρώσει τη δράση του αυτό το κύμα κάψωνα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιε έτσι θερμοκρασίε που αναμένουμε τι επόμενε ημέρε. Στη βόρεια Ελλάδα θα προσεγγίσουμε του 40 με 42 βαθμού Κελσίου. Όσο πηγαίνουμε πιο νότια, βλέπετε χαρακτηριστικά ότι ο υδράκλο ανεβαίνει σημαντικά. Και το Λακαρνανία, Αγρίνιο, πολύ δύσκολο. Ακριβώ και προ τη Λάρισα 43 τοπικά 45 βαθμού Κελσίου και στην στην Πελοπόννησο σε εσωτερικές περιοχές προς τον πύργο Ηλίας, προς την Αργολίδα, την Αρκαδία τη Λακωνία και τη Μεσσηνία, 42 με 44 βαθμού Κελσίου επίση. Και λίγο πιο νότια θα δούμε ότι προ το εσωτερικό τη Κρήτη θα κάνει πολύ ζέστη, 42 βαθμού και στο εσωτερικό τη Ρόδου. Παρατηρήστε ότι επιμένουν τα μελτέμια. Κάτι σώζουν από τη θερμοκρασία. Ακριβώ στο κεντρικό Αιγείο, κοντά στου 34 βαθμού. Παρ' όλα αυτά όμω ανεβαίνει σημαντικά ο κίνδυνο yeah. πυρκαγιά. Πάμε να δούμε λίγο και για την περιοχή τη Αντική. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πώ θα κατανεμηθούν οι θερμοκρασίε στον ομό. Θα έχουμε την περισσότερη ζέστη προ το θριάσιο πεδίο, προ την περιοχή τη Νέα Φιλαδέλφια, προ τα μέγαρα, κάτω από το όρο Πατέρα, εκεί θα είμαστε κοντά στου 42 με 43 βαθμού. Όσο πιο κοντά στη θάλασσα, με τη θαλάσσια αίρα ή με τα Μελτέμια θα είμαστε κοντά στου 37 με 38 βαθμού. Να δούμε και για την περιοχή τη Θεσσαλονίκη. Έχει mm -hmm. μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ θα έχει πολύ ζέστη, ειδικά στο εσωτερικό τη πόλη και προ τα δυτικά τμήματα που βλέπουν προ την κεντρική Μακεδονία. 40-42 βαθμού. Καλύτερε καταστάσει προ yeah. τη Χαλκιδική. 36 τοπικά και 37 βαθμού. Το μεγάλο ερώτημα είναι μέχρι πότε, βέβαια. Μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο δείχνουν oh. τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Να τονίσουμε ότι και κατά τη διάρκεια τη ζήτα δεν θα πέφτει πολύ η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό γιατί οι άσφαλτο και τα τσιμέντα απορροφούν θερμότητα και δυσκολεύονται να απελευθερώσουν θερμότητα κατά τη διάρκεια τη ζήτα. Άρα λοιπόν θα κάνει είναι πολύ ζέστη, ο υδράργυρο θα βρίσκεται πάνω από του 30 βαθμού και κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Μάλιστα. Πάντω έχουμε ένα δεκαήμερο μπροστά μα, όπω μα τα λέει τα πράγματα. Κλέρχε, ευχαριστούμε πολύ.